είχαμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε βίντεο νυχιών και επέλεξα σήμερα τον φίλο μου τον Δημήτρη, τον επώνυμο. Αυτή τη στιγμή κάνει δικό του βίντεο γιατί θα περάσει μία εβδομάδα με τα νύχια που θα του κάνω. Επίσης θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι πρέπει εσείς οι άντρες λίγο να βγείτε από τα νερά σας και να ξεκινήσετε να κάνετε μανικιούρ και εσείς. Σήμερα λοιπόν ήρθε εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, του έχω βάλει ήδη τη βάση και του έχω κάνει ήδη το μανικιούρ. Μου βγάλε την πίστη, οπότε πάτε να το δείτε στο δικό του το. Αφού πόνασα πάρα πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μάτωσα, έτρεχε αίμα ποτάμι. Ωραία. Οπότε σήμερα θα του κάνουμε ένα μανικιούρι. Από J-Lac θα πάρουμε το 028 που είναι το μαύρο μας χρώμα και θα το βάλουμε πάνω σε αυτό το οποίο θα το ονομάσω Canva στο σημερινό μας βίντεο. Για να μην ανοιγοκλίνω συνέχεια, θα το βάλω εδώ πάνω. Αν δεν μας αρέσουν οι καρδιές, μπορούμε κάπου αλλού. Όχι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πινέλο από τη Ritz, το οποίο. Δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο, νομίζω είναι όμως το 6, είναι το ένα πριν το πιο λεπτό. Και πάμε να κάνουμε το σταυρό. Τρέμεις. Ναι, είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Αλήθεια. Όχι, έχω πιει πολύ καφέ. Τι είναι πολύ απλό το πρώτο σχέδιο, γι' αυτό επέλεξα το πρώτο. Να ναι, είναι ένα σταυρός. Αν δεν μου αρέσει ο σταυρός. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή. Κινήσαμε, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω δυνατά για να μην αγχωθεί η Σοφία. Με τρομάζει η φωνή, με τρομάζει το ότι κουνιάζει συνέχεια. Είσαι έτσι. Τρέμω, τι να κάνω. Δημήτρης ουσιαστικά ζήτησε στο μανικιούρ του εδώ πέρα, σαν να το έχει βάψει με πινέλο. Βατανόβουρτσα. Αυτό. Αλλά είναι ένα τόσο πράγμα, δεν γίνεται να γίνει αυτό. Λοιπόν, το τοποθετούμε μέσα στη λάμπα. Πάντα ένα λεπτό τα σκούρα χρώματα. Παιδιά, σας τα έχω πει πάρα πολλές φορές αυτά, γιατί θέλουν διπλάσιο χρόνο πολυμερισμό. Δηλαδή, μην το βάλετε 30 δευτερόλεπτα. Θέλει ένα λεπτό. Σε λέντε, έτσι, όχι, UV. Μου ψήνει το δάχτυλο. Μπαχαρικά βάλε. Να σου πω κάτι, μυρίζει ψημένο. Λοιπόν, το επόμενο είναι το φατσουλάκι μας. Γιατί είναι και πολύ χαρούμενο παιδί αυτό εδώ. Θα χρησιμοποιήσουμε το κίτρινό μας χρώμα. Λοιπόν, παιδιά, παίρνουμε ένα πολύ λεπτό πινελάκι πάλι. Όλα θα τα κάνουμε αυτό το πινέλο για να φτάσουμε πολύ μέσα το χρώμα, έτσι ώστε να του διατηρηθεί και πολύ το μανικιούρ. Βάλω το λίγο μέσα. Γενικά θα ήθελα να με ρωτήσετε. Γενικά θα ήθελα. Για πες μου. Να μου πείτε από κάτω αν θέλετε να δείτε κάποιο masterclass τώρα που. Κλειστούμε για μήνες. Εγώ θέλω. Τι θα ήθελες να δεις από εμένα, Δημήτρη μου? Κάκτους. Να σου πείσω λεπτό, γιατί τώρα είπε κάκτους και θέλω να του δείξω το αγαπημένο μου μέχρι να γίνει αυτό. Μανικιούρ που βρήκα για σένα, αλλά δεν θα το κάνεις ποτέ γιατί σε χέστες. Κοίτα λίγο. Είναι τέλειο. Κάντε εσύ, φοβιτσιάρα. Αν θέλετε να δείτε τι χρώμα είναι αυτό, μπορείτε να πάτε στο TikTok μου, το έχω κάνει εκεί. Λοιπόν, περνάμε και τη δεύτερη στρώση από αυτό το χρώμα. Λοιπόν, και περνάμε και τη δεύτερη στρώση μας εδώ πέρα. Με προσοχή, γιατί τον νύχι είναι αρκετά κοντό. Εάν συμβεί αυτό εδώ πέρα, μην αγχώνεστε, με ένα ξυλάκι το παίρνετε πριν μπει στη λάμπα. Είναι πολύ βασικό. Μπορείς να μην προσβάλλεις τα νύχια μου. Άμα πω κάτι εγώ και τα νύχια μου, επιτρέπεται. Εσύ δεν μπορείς να μου δώσεις τα κοντά νύχια. Γιατί είπα. Είναι offensive. Μα τα κοντά δεν είναι άσχημα. Ναι, εγώ δεν μπορώ να τα πω κοντά, δεν σου επιτρέπω. Πώς θες να τα πω, αγάπη μου, γλυκιά, πες μου. Λιλιπούτια. Είναι λιλιπούτια νυχάκια εδώ και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε βαμμένα στο κρύας. Βάλε το μέσα, αγάπη μου γλυκιά. Θα το βουτήξουμε το πινέλο μας μέσα στο μαύρο για να κάνουμε το χαμογελάκι μας. Λοιπόν, ο Δημήτρης θέλει το χαμογελάκι να είναι εδώ. Ανάποδα, βέβαια, εγώ δεν μπορώ να. Έχει βγει σαν φρύδι. Ωραίο είναι έτσι. Μην το κοστρογγυλέψεις, μ' αρέσει. Και δεν θα είναι έτσι. Ναι, και καλό ότι κάνει. Εγώ παθαίνω CD τώρα όμως. Ωραία, κάνε τα δύο μάτια να δούμε πώς είναι και άμα είναι το διορθώνω. Θα είναι στραβό. Είναι λυπημένο. Έλα ρε, είναι κρίμα! Με πιάνει ο CD. Αλλά αν θες. Εντάξει, διόρθωσέ το, οκ. Τώρα έπρεπε να μου κάνει φάρσα η Βενετία. Να σου λέω εγώ πώς θα γινόταν το μανικιούρ. Να σου πω κάτι, ακόμα με συναντάνε στον δρόμο και μου λένε τι ωραία νύχια που σου έκανα. Πριν από μία ώρα παίζει να είχα σχόλιο τι ωραία νύχια που έκανε ο Δημήτρης. Ένα νύχι που έκανα. Αυτό. Ναι. Με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε σε παρακαλώ, έχεις ένα κενάκι να μας κάνεις και εμάς. Θα μας φέρει τις δουλειές, έτσι. Λοιπόν, το επόμενο ποιο είναι, μην μου πεις νυχτερίδα. Όχι, το off. Off. Άρα το off πρέπει εσύ να το βλέπεις. Μήπως πρέπει να το βλέπω εγώ. Ξέρεις τι, θα σου πω, όταν τα δείχνω έτσι, κάνω κολοδάχτυλα, θα πρέπει να φαίνεται. Τι θα είναι, ανάποδο. Εντάξει, ρε Δημήτρη, το κάνουμε έτσι. Θα έτσι θα είναι. Όχι, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα κάνουμε το όμικρον. Το O. Λοιπόν, παιδιά, αφού κάναμε και το off, το οποίο θέλει να κάνει κολοδάχτυλο και να φαίνεται, βάλ το μέσα. Μετά θα κάνουμε φωτιές με λευκό. Ή κιτσαρία. Είναι λευκές φωτιές σε μια μαύρη καρδιά. Είναι τα πουλιά που πετάνε στο μαύρο ουρανό.
Για να ξεφύγουν. Έγινε. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το μαύρο μας χρώμα από τζέιλακ που σας είπα πριν και βάφουμε όλο τον νύχι μας. Να σου πω κάτι. Έχω ξανακάνει τελικά μαύρο. Α, αλλά με απλό βερνίκι. Όχι, με πόρτα που μου το έπεισε και με λάγες από κάτω. Είναι πιο σάδι περίπου που έχω σπουδέψει ζωή του μέσα, σε παρακαλώ, αγάπη μου γλυκιά. Ισχύει όμως. Το έχω πιάσει σε πόρτα αυτοκινήτου. Ναι. Δεν ξέρω ποιον είχε απ' όλα. Και έχει γίνει έτσι μαύρο. Αλλά δεν μου έφυγε που μου λέγανε ότι θα μου φύγει τον νύχι. Ναι, γιατί μάλλον τα χτύπησε μήτρα. Λοιπόν, παίρνουμε ανάποδα το πινέλο μας. Και κάνουμε εδώ δυο μπύλες. Και παίρνουμε εδώ το πινελάκι μας, το οποίο είναι ήδη βουτυγμένο στο λευκό και προσπαθούμε να κάνουμε την φλόγα. Πολύ βασικό όταν φτάνουμε στην άκρη της φωτιάς να μην πιέζουμε καθόλου το πινέλο για να βγαίνει όσο πιο μυτερό γίνεται. Γιατί η φωτιά τα κάνει αυτά τα νεράκια. Κάτσε λίγο, δεν τελείωσα γιατί όντως δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Ένα κοστογκουράκο ηλίθιο. Είναι δικά μου τα νύχια. Μα θέλει αυτός να τα κάνεις αυτό νούμερ, μέγεθος. Κοιτάξτε, δεν μας βγήκε πολύ φωτιά, αλλά μας βγήκε σαν χιονισμένο τοπίο. Γιατί είναι και χειμώνας. Παιδιά, γενικά, και να μην σας βγει ένα σχέδιο, δεν πάει να πει κάτι σιγά. Εγώ θα το έλεγα παγωτό που τρέχει στο νύχι μου. Βάλτε μου μέσα. Λοιπόν, το επόμενο μας σχέδιο θα είναι στον αντίχειρα και θα είναι τύπου αγελαδέ. Αλλά λίγο πιο minimal. Γιατί εδώ το αγόρι. Αλμπάινο αγελάδα. Το κάνω με το κάτω πλευρό του πινέλου μας. Και θα κάνω διάφορα σχέδια εδώ πάνω. Λοιπόν, θέλω να βάλεις και τον αντίχειρα μέσα και να τον έχεις ευθεία. Λοιπόν, θα το κλειδώσουμε με ένα γυαλιστερό top coat ίσα ίσα για να μπορεί το αγόρι αυτό να ηρεμήσει και μετά θα το περάσουμε με ένα mat. Λοιπόν, τώρα κλειδώνουμε με top coat κανονικό ίσα ίσα για να καπάμε λίγο στο άλλο χέρι και μετά θα το βάλουμε mat. Θα μου πείτε γιατί να βάλω δύο φορές top coat. Γιατί πολλές φορές το top coat όταν υπάρχουν χρώματα όπως είναι εδώ το κίτρινο και το μαύρο παρασύρει το χρώμα. Οπότε κλειδώνω πάντα όταν υπάρχει ανοιχτό χρώμα. Χρώμα με σχέδιο, κλειδώνω πάντα με top και μετά κλειδώνω με matte. Λοιπόν, πάμε στο επόμενό μας μανικιούρ, το οποίο για να δούμε τι είναι. Άσπρο με μαύρες γραμμές. Wow. Λοιπόν, παίρνουμε το άσπρο μας, για φέρε εδώ. Λοιπόν, και περνάμε το λευκό μας χρώμα σε όλο το νύχι. Και όταν περάσουμε και τη δεύτερη στρώση θα κάνουμε... Πώς λέγονται, παιδιά? Γραμμές. Γραμμές, αλλά τι? Παράλληλες. Τι παράλληλες? Παράλληλες γραμμές. Περπατάμε παράλληλα. Κάθετες δεν είναι. Αλλά παράλληλες, ναι, μεταξύ τους. Αλλά σαν σχήμα, τι είναι? Πλάγιες. Έλα, σε παρακαλώ, αγάπη μου τώρα. Και το βάζουμε μέσα στη λάμπα μας. Σαν πρώτη εντύπωση που σου φαίνονται, ενώ πώς θα νιώθεις. Λες και υπάρχει κάτι. Παίρνουμε το μαύρο με το ίδιο πινελάκι. Έχετε βαρεθεί να βλέπετε αυτό το πινελάκι. Αλλά αυτό το πινελάκι είναι θαυματουργό. Τι θαύματα έχει κάνει? Κάνει αυτά τα υπέροχα nail art. Να σου πω κάτι. Δεν το αισθάνομαι καλά. Αυτό το νύχι δεν θα βγει όπως το θέλω. Δεν σ' αρέσει, ε. Δεν ξέρω. Θα είναι ολογραμμές. Κάνει κι άλλες, να το δούμε πώς θα γίνει. Τι να κάνω. Ίσως το ήθελα μαύρο με άσπρες γραμμές. Ναι, αλλά εκεί είναι άσπρο με μαύρες γραμμές. Τέλος πάντων, για κάνε και βλέπουμε. Ωραία, για κάνω το υπόλοιπο μαύρο. Στην επόμενη γραμμή εννοείς. Να, μη σε αυτήν που έκανες μόνο. Τώρα μου αρέσει μια ζετίντα. Έχει sponsor. Θα το βάλω. Σ' αρέσει σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, μας βγήκε άλλο σχέδιο εν τέλει, γιατί έχουμε τον κουράκο εδώ που μας πρίζει. Ναι, σκότωσέ με κιόλας, πέτα μου πράγματα. Τώρα, παιδιά μου, είναι νυχτερίδα. Έγινε. Λοιπόν, παιδιά, έχω ξανακάνει νυχτεριδούλα. Απλά η νυχτεριδούλα είναι λίγο εντάξει, περίεργο. Πρώτα θα κάνω το κεφάλι της, που μοιάζει σαν ξεκαθάρι. Και εσύ, παιδάκι μου, τώρα πέρασε το Halloween τις νυχτερίδες. Δεν κυκλοφορούν νυχτερίδες στο όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Ναι, αγάπη μου, γι' αυτό κολλήσαμε κορονοϊό. Εννοείται πως κυκλοφορούν, ε. Αυτό είναι ένα ρέμι. Είναι μια αναφορά στο κορονοϊό. Σημαντικό στη νυχτερίδα είναι οι μητούλες. Δηλαδή, τώρα θα κάνουμε τις μητούλες για να φανεί ότι και καλά ανοίγει τα φτερά της. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η νυχτεριδούλα. Μην γελάτε. Μοιάζει και λίγο με F16 αεροπλάνο. Μην την πειράξεις, μου αρέσει πλάκα. Ωραία, περίμενε, δεν θα την κάνω. Θες να πειράξεις αυτό. Λοιπόν, γύρισε μου τώρα, γιατί είσαι ξινόγαλο. Άστο μου ελεύθερο. Δεν μου το πιέζεις, αγάπη μου. Λοιπόν, και το κάνουμε έτσι για να το βλέπουμε κατευθείαν, έτσι ώστε. Να μην υπάρξει κάποιο κακό συμβάν στο φακ.
Μπορώ να πω κάτι. Με άλλη σειρά είναι και η KFC. Ισχύει. Εντάξει, δεν είναι. Ναι. Βάλτο. Είναι πολύ ωραία. Στο επόμενο θα κάνουμε διακεκομένες και αφήνουμε κενάκια σε αυτές τις γραμμές ανάμεσα. Για βάλτο μέσα. Όχι αυτό. Σου είπα ότι στην Άμμη που το είχα κάνει, τις είχα κάνει από εδώ φακ και από εδώ. Αυτό σου είπα, κάναμε από εδώ. Ω φακ. Θα το κάνεις έτσι, κοιτά. Είναι πιο μάγικο έτσι. Μαλάκα Σοφία. Ωραία, φέρε να σου κάνω μπλε τον ήχη. KFC FOF. Μπορούμε να κάνουμε κάθε εβδομάδα νύχια, μη στεναχωριέσαι. Ωραία, θα έρθω αύριο να μου βάλεις το fuck στο off και το off στο fuck. Λοιπόν, παίρνουμε το μπλε μας χρώμα. Συγγνώμη, μου φαίνεται πολύ αστείο. Πώς δεν μου έγραψες off cam. Φαντάζεσαι να έγραφα off cam. Είναι αφήσιο το μπλε. Αυτό είναι όντως σαν τον νύχι που πιέζα. Κβάλτε λίγο μέσα. Είχα σκοπό να βάσω φωτογραφία να κάνω έτσι. Ωραία, θα στο βγάλω. Ωρε φίλε, και του λέω το. Εγώ σου το είπα να παίξει το replay αν υπάρχει, αν και νομίζω ότι δεν έγραφες. Λοιπόν, διορθώνω αυτά που πρέπει να διορθωθούν στον πελάτη μου, ο οποίος αποδείχτηκε ένας σκάρτος πελάτης. Και επιστρέφουμε για να δείτε τελικά πλάνα, τα art πλάνα κουράκου. Σκάρτη είσαι. Αυτό τον είχε παίζει να το μισεί. Ήταν να κάνουμε τη σημαία της Αμερικής, αλλά τελικά βγήκε μια πατσούλα λυπημένη, σαν. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο μας για σήμερα, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ελπίζω να σου άρεσε αυτή η εμπειρία, Δημήτρη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαι έτσι. Ωραία. Και όχι και έτσι. Και θέλω να μου πεις αν θα ξαναρχόσουν για νύχια. Θα ξαναρχόμουν για νύχια, αλλά μάλλον κάπως έτσι. Αυτό νομίζω σου πάει πολύ. Αντικειμενικά σου πάει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Και αυτά δεν με χαλάνε. Μ' αρέσουν τα μηνύματα επάνω σε αυτό. Αυτό είναι. Δεν ταιριάζει καν με το μπλουζάκι που φοράς. Λοιπόν, μην ξεχάσεις να μας ακολουθήσεις σε Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Έχεις, τι άλλο έχεις, όλα αυτά. Έχω TikTok. Only fun. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Φιλάκια πολλά, θα πούμε σε ένα επόμενο. Να περνάτε καλά. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Αντίο. Thank you.